Μαρινάκης, Γιάννου, Σαρδινέρο, τρεις έκλεισαν το Γιάννου, Ντεγκούσμαν, Σαρδινέρο ένα σουτ. Χωρίς ιδιαίτερη δύναμη, αλλά πρώτο στο μάτς. Στο 3, Σαρδινέρο. Τώρα η κίνηση Γιάννου στην περιοχή. Κλείστηκε ο Ισπανός, περιμένει Μαρινάκη, γυρίζει να μαρκάρει ο Ντορμισάη. Η σέντρα για το κοντρόλ του Ντεγκούσμαν, έψαξε χώρο και γύρισε το σουτ στην εστία στο 7. Ντεγκούσμαν εκτέλεσε. Στίφλερ, Μεγιάδο, Μιλοσάβλεβιτς, Ντορμισάη έχασε. Η σέντρα στην περιοχή πέρασε από το Γιάννου. Με δύναμη ο Γιαννούλης, το Γιάννου δεν το βρήκε. Πρώτη προώθηση για Κιμόφσκι και πάσα για Ακούνια που άφησε ο Ντορμισάη. Σαρδινέρο έκανε κίνηση. Η σέντρα, ο Ντεγκούσμαν θέλει να γυρίσει και ανεβαίνει ο Μαρινάκης έξω. Γιαννούλης. Κοροβέσει στη σέντρα, Ντεγκούσμαν! Καταπληκτικό 0-1 στο 33! Είχε πάρει φόρα, ήταν έτοιμος με το κεφάλι. 1-0 ο Όφι γκολ Ντεγκούσμαν. Τέταρτο στο πρωτάθλημα. Ο Ακούνια, φοβερή επέμβαση Βάτερμαν στο 41. Τέλεια εκτέλεση, πολύ δύσκολη προσπάθεια με το αριστερό χέρι ο Βάτερμαν. Ντορμισάη, ο Ακούνια με βούρο, κάλεψε ωραία και τα κουνάκι. Ο Ντορμισάη έχει το Μιλοσάβλεβιτς, η σέντρα, ο Διαμαντής, κανονικά λέει ο Σιδηρόπουλος. Ο Ντορμισάη, ο Σιδηρόπουλος και ο Διαμαντής να διώχνει κανονικά. Σακόρ δοκιμάζει το αριστερό η κόντρα κόρνερ. Πρώτος σούτ στο δεύτερο ημίχρονο στο 52. Για Κιμόφσκι, για Ντορμισάη. Στίφλερ, Ακούνια, Βούρος προλαβαίνει Ντορμισάη. Ο Γιακιμόφσκι έχει οπλίσει και έχει έτοιμη τη σέντρα ο Μιλοσάβλεβιτς. Πινακάς, καθυστερεί. Μεγιάδο, Σακόρ. Καταπληκτική προσπάθεια. Κίνηση Σαρδινέρο. Κοροβέσης τον έψαξε και δεν τον βρήκε. Μαρινάκης έχει την κίνηση του Σαρδινέρο και του Γιάννου στον άξονα. Ο Σακόρ που κάνει καλό παιχνίδι. Καλές τοποθετήσεις σώματος. Αρκετές σίγουρες πάσες. Ανέβηκε στην περιοχή ο Κοροβέσης. Πέναλτι στον Κοροβέση. Ο Μπέρτο στο 59. Χρήση VAR, τα λέει με τον Γκεστράνιους, ο Σιδηρόπουλος. Θα το δει. On field review, φάση πέναλτι, στο 59, τον καλεί ο Γκεστράνιους. Η προβολή του Μπέρτου είναι στην μπάλα. Ντεγκούσμαν, είδε το Σαρδινέρο, έκανε πολύ ωραία πάσα. Το κοντρόλ του Ισπανού, η κίνηση του Γιάννου σε θέση φόρο. Ο Σακόρ είναι εκτός περιοχή, Σαρδινέρο τσίπησε την μπάλα. Ο Σακόρ, ο Ντεγκούσμαν στα σώματα. Κοντράριο Σακόρ, τελειώνει τη φάση ο Νάγκη, ευκαιρία στο 68. Τσόσιτς, Γιακιμόφσκι. Ωραία για τον Ακούνια. Η προσπάθεια του Ακούνια. Στο 76. Γιακιμόφσκι ετοιμάζει μία ακόμη σέντρα, την απέφυγε. Ο Στίφλερ γυρίζει. Το σούτ έξω με το αριστερό. Ακούνια στο 78. Κόρνερ. Γλινός. Καταπληκτικά. Κράτησε μπάλα. Έκανε αλλαγή παιχνιδιού. Προβολή για Γιαννούλη. Φάουλ κάρτα. Σιδηρόπουλος έρχεται. Τον καλεί ο VAR. Ο Γκεστράνιους. Να δει τη φάση εδώ του Γιαννούλη, προφανώς για να τον αποβάλει. Καλεί κοντά του το Γιαννούλη και του δείχνει κόκκινη κάρτα. Και οι δύο λοιπόν με 10 στο φινάλε, στο 88. Άτυχος πραγματικά ο Γλινός.
Η σέντρα για τον Ακούνια πέρασε. Ο Βούρος, ο Στίφλερ, ο Ακούνια, ο Καρανίκας. Κόρνερ στο 98. Τέλος. Τεράστια νίκη παραμονή στην κατηγορία δεύτερη στα play-out για τον Όφι. Στους 28 βαθμούς, 27 προτελευταίος Πανετολικός, σε δύσκολη θέση στους 24 ουραγός η ΑΕΛ. Ο Τζανλούκα Φέστα είναι κοντά μας στο πιο καθοριστικό παιχνίδι της χρονιάς, στον τελικό όπως τον είχα ονομάσει. Δεν τα κατάφερε η ΑΕΛ. Πόσο δύσκολο τώρα είναι για την ομάδα του να παραμείνει στην κατηγορία. In the most important game in the final that you played today, you didn't make it, and so how difficult it is now to stay in the league? Of course, we know that is more difficult now. Το ξέρουμε ότι είναι πιο δύσκολο τώρα. We can get still 6 points in 2 games. Μπορούμε να πάρουμε ακόμα 6 πόντους στα επόμενα 2 παιχνίδια. Okay, of course, will be difficult, but we'll try. And until the end, I think we must try. Φυσικά θα είναι δύσκολο, αλλά θα προσπαθήσουμε και μέχρι το τέλος πρέπει να προσπαθήσουμε. But today the game today first half we cannot have this kind of approach in so important game. Στο πρώτο ημίχρονο δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την προσέγγιση όπως είχαμε εμείς στο πρώτο ημίχρονο. And probably we felt too much pressure. Ίσως νιώσαμε πάρα πολύ πίεση. But I put too many experienced players first half. Έβαλα κάποιους έμπειρους παίχτες στο πρώτο ημίχρονο. Just to avoid this kind of situation. Για να αποφύγουμε αυτού του είδους τις καταστάσεις. But we didn't play. Αλλά δεν παίξαμε. We didn't try. Δεν προσπαθήσαμε. And that they scored the goal after the second half. I think we played a little bit better with more passion. Έτσι κατάφερε και σκόραν στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο πιστεύω παίξαμε λίγο καλύτερα με περισσότερο πάθος. And we could draw the game. Και μπορούσαμε να είχαμε πάρει την ισοπαλία. But wasn't enough to win. Αλλά δεν ήταν αρκετό για να κερδίσουμε. Ο Μανώλης Μπέρτος είναι κοντά μας. Μανώλη, τι δεν πήγε καλά σήμερα? Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι τελικός για εμάς και για τον Off. Όποιος έκανε το λάθος θα έπαιρνε και το παιχνίδι. Θεωρώ ότι ήμασταν καλοί σε γενικές γραμμές. Εντάξει, τώρα τι να λέμε. Ό,τι έγινε, έγινε. Τη συνέχεια πώς τη βλέπεις? Υπάρχουν ελπίδες? Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε δώσει τα πάντα σαν ομάδα. Πιστεύω το βλέπετε και αυτό. Το είδατε και στη συνέχεια. Θα το δείτε και στη συνέχεια. Εντάξει, εμείς προσπαθούμε κάθε μάτς να το βλέπουμε ξεχωριστά, να παίρνουμε τους 3 βαθμούς και από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δεν μπορείς μόνο παικτικά. Βλέπετε άλλες ομάδες. Πώς το λένε, βοηθάει ο ένας τον άλλον. Εμείς είμαστε μόνοι μας, όπως λέει και ο πρόεδρος μας. Εντάξει, τι κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Συνεχίζουμε. Εμείς είμαστε σε αυτή την ομάδα που είμαστε υπεύθυνοι βασικά, που φέραμε την ομάδα εδώ που είναι. Εντάξει, σηκώνουμε το κεφάλι, δουλεύουμε καθημερινά, έμεναν άλλα 2 παιχνίδια και από εκεί και πέρα στο τέλος θα κάνουμε ταμείο.